Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast άρις εδώ από το Φύλαθλο προς το Φύλαθλο με post-game σχόλια για το πάο Ολυμπιακός που έλεξε πριν από λίγο στο γήπεδο της Τούμπας τελικό αποτέλεσμα 0-1, νίκη του Ολυμπιακού και εξασφάλιση της τρίτης θέσης για φέτος, δυστυχώς. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια, αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλό σαν και σένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα εντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά προφανώ πολύ. Άρα, μπορείτε και εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε. Εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ, όπω φυσικά και εκτιμώ εννοείται. Το γεγονό ότι στηρίζετε το νέο μου κανάλι, το νέο μου εγχείρημα, το οποίο και έχει γενέθλια 10 Μαρτίου όπω και ο Ολυμπιακό μα και βρίσκεται ακριβώς από κάτω στην περιγραφή. Έχει εκπομπές φυσικά που αφορούν τον Ολυμπιακό, διάφορα ερωτήματα κτλ. Αλλά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή. Εδώ είμαστε απλοί φίλαθλοι. Λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ευθέω, πάντα με γνώμονα το καλό τη ομάδα μα, του Ολυμπιακού μα. Χωρί φόβο, αλλά με μπόλικο πάθο, αλλά χωρί να βρίζουμε, χωρίς να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε, να προκαλούμε και τέτοια. Επίσης να στείλω χαιρετίσματα σε όσες και όσους ακούτε για πολλοστή φορά και μιλάμε τώρα για άτομα που είτε σχολιάζουν είτε όχι από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά τώρα λέω έτσι. Πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Τώρα όσον αφορά το ζουμί, τον Ολυμπιακό μας, προσωπικά με στεναχωρεί αρκετά θα έλεγα το γεγονός ότι τέλος οι επίσημοι αγώνες για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το μεγαλύτερο Τη χρονιά. Πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, άλλε χρονιέ τέτοια εποχή κάναμε φιέστα. Φέτο δεν είχε τέτοια. Τα λάθη πληρώνονται, προφανώ. Τη διοίκηση δηλαδή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε αποκατάσταση τη τάξη. Οπωσδήποτε στη ζωή δεν γίνεται να σου πάνε όλα όπω τα θε πάντα. Αλλήμον, πραγματικά θα έλεγα ότι ανυπομονώ για να ξεκινήσουν τα φιλικά παιχνίδια τη προετοιμασία, όπου και εκεί θα κάνω σχόλια εδώ στο κανάλι. Μιλάμε για τέτοια παλαβομάρα με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, έτσι μα βγαίνει. Όσον αφορά το τελευταίο αυτό παιχνίδι που παίξαμε για φέτο, κάναμε αυτό που πρέπει. Πήραμε τη νίκη με 0-1. Απέναντι σε έναν μπάοκο, ο οποίο από την αρχή, από ό,τι θυμάμαι, δήλωνε δεξιά και αριστερά ο προπονητή εκεί πέρα, ο Λουτσέσκου. Πήγα από πω Τσαοσέσκου, εντάξει, από συνήθεια. Ότι φέτο δεν έχουν ως στόχο αυτή το πρωτάθλημα. Προφανώ, επειδή του φερομπότο νεαρού και ξένου παίχτε, αλλά και φυσικά και Έλληνε που ανεβάσανε. Εντάξει. Άρα φαντάζομαι δεν του ενοχλεί και τόσο η τέταρτη θέση. Άλλο μέγεθο ο Πάο, καλό Ολυμπιακό. Εμεί χάσαμε τη γη κατά από τα πόδια μα λόγω τη απώλεια αυτού του πρωταθλήματο φέτο. Οπότε, όπω ήμουνα και εγώ σωστό και αρσενικό απέναντι στην ΑΕΚ και πήρα τη νίκη με ένα 0 επί του Παναθναϊκού, έτσι και εκείνη στον τελικό κυπέλου, αφού είναι και καλύτερη ομάδα από τον Πάο φέτο αντικειμενικά, να κάνει αυτό που πρέπει, να είναι άντρα ο Τίγρη, να μου πει τώρα Άντρα, Αρσενικό, γιατί άντρα είναι ο καθένα. Ακόμη και ο ομοφυλόφιλο. Στο χαρακτήρα εννοώ, εντάξει, άστα τα υπόλοιπα πεπιθήσει, άστα αυτά απ' έξω. Δεν με νοιάζουν. Ξέρω για μένα προσωπικά. Λοιπόν, έτσι μόνο θα εξασφαλίσουμε κι εμεί τη θέση αυτή για την καλή διοργάνωση στην Ευρωπαϊκή που δεν έχει να κάνει με το οικονομικό το θέμα. Δεν μα νοιάζουν αυτά εμά ω κόσμο του Ολυμπιακού. Μα νοιάζει περισσότερο. Το να μπορέσει η ομάδα να στρωθεί ωραία, να χτιστεί ωραία, να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί στα χωριά τη Ευρώπη με πολλού αγώνε προκριματικού και εφόσον κατακτήσει και η Ιουβέντου το τίτλο αυτόν του Europa League, μπαίνει κατευθείαν εσύ στα playoffs, λίγο πριν δηλαδή του ομίλου. Μια χαρά θα είσαι εφόσον γίνει αυτό που πρέπει. Θα δούμε τώρα. Εξάλλου δεν λένε όλοι οι αντίπαλοι μα ότι ο Ολυμπιακό παίρνει συνέχεια πρωτάθλημα και του χαλάει αυτό το πράγμα. Μπράβο, ωραία. Έτσι θα πω και εγώ τώρα ότι ο Πάοκ συνέχεια παίρνει κύπελο. Έτσι δεν είναι. Αυτό το παίρνει συνήθω. Α, μπράβο. Λοιπόν, α μην το πάρει φέτο για να πάρω και εγώ τη θέση αυτή που πρέπει. Έτσι όπω ήρθαν τα πράγματα, εντάξει. Ξαναλέω εγώ για πρώτη θέση με πάντα. Και φέτο, αν είχα παίξει από την αρχή σύστημα τέτοιο που βλέπει τώρα και παρακολουθεί, με τα τρία χαφάκια αυτά έστω, πιο σουλουπωμένα, σίγουρα θα ήμουν πιο ανταγωνιστικό. Σίγουρα δεν θα είχα πολλέσει τόσους βαθμούς, ειδικά στα δύσκολα παιχνίδια. Αλλά όχι, ήθελε ο άλλος ο Ισπανός να βάζει τρία δεκάρια, που και τώρα είδες, στην ουσία με δύο δεκάρια είσαι, τους έβαζες στα άκρα να συγκλίνουν προς τα μέσα, χαμός, μπλέκαν τα μπούτια τους και οι δύο, και ο Μπιέλ με το φορτούνι. Αν είχε εξτρεμάρες δύο εκεί, κάνεις ωραία δουλειά. Με ένα σαμασέκου μάλιστα, ο οποίο Βγήκε μάλιστα ψηφίστηκε πολυτιμότερος παίκτη του αγώνα και επειδή σκόραρε, αλλά και γενικά ήταν καλό και στο ανασταλτικό κομμάτι. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι σε αυτό το τομέα τρομερό. Έτσι, σκούπα πίσω, ωραία. Αλλά μπάλα δεν ξέρει, ξέρει. Να πασάρει και τέτοια. Μπαλιέ, αυτά, ξέχασε τον εκεί. Αλλά από την άλλη και αυτό έχει κάνει η Hoffenheim. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στη Γερμανία, όχι ό,τι να είναι. Και βλέπει εδώ πέρα έχουν έρθει παίχτε από εκεί, οι οποίοι όλοι έχουν βγει. Πώ το λένε. Και ο Γκατσίνοβιτ έχει βγει εδώ στην Ελλάδα, σε Παναγικό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Αλλά και ο Νταρίντα στον Άρη, πρόσεξε. Άρα και εσύ ω Ολυμπιακό θα κοιτά και παίχτε τέτοιου από εκεί πέρα, γενικά. Λέω εγώ τώρα. Από πρωταθλήματα σοβαρά. Ισπανικό, Αγγλικό, Γερμανικό. Α κατηγορία όμω τώρα, όχι Β και τέτοια. Ημίμετρα. Που προσωπικά για τον Σαμασέκο έχω πει ότι δεν τον υπολογίζω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχει ρήτρα 14 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν πρόκειται να αγοραστεί από τον Ολυμπιακό. Αν ήταν περίπτωση που μπορεί κάλλιστα να αγοραστεί, όπω ήταν παλιότερα ο Μιλιβόγεβιτ, τα καλά του, όχι τώρα όπω είναι, ο Μιραλά, τα καλά του παλιά, ξέρω εγώ τι, τέτοιοι παίχτε μάλιστα. Να του πιστέψει, να του βάλει κιόλα να παίζουν κτλ. Εδώ είδε, δεν τον έβαζε καν να παίζει, τώρα στο τέλο λίγο. Που έχει βάλει μάλιστα και δύο γκολ εκτό έδρα και τα δύο εντυπωσιακά, ε! Και με το βόλο ήταν τρομερό το γκολ του, αλλά και το αποψινό, ε, με τον Μπάουκ. Τρομερή κεφαλιά. Υψηλή ε, κλάση αυτή η κεφαλιά. Τη ζηλεύει και επιθετικό, έτσι, κανόνι. Ε, βέβαια, έτσι πάει. Να πω και ένα μπράβο στον Εμμπαμχουάν για το χαρακτήρα του γενικά, όχι μόνο για την κλάση του ω ποδοσφαιριστή. Είδε τι σου, σου είπε, «Να πολύ, Γουσταρί, Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Τιμή μου θα ήτανε, αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να πάρω πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Γιατί φέτο στεναχωρέθηκα που δεν το πήρα. Μαζί σου είμαι. Μίλησε ακριβώ όπω πρέπει. Ε, ναι, τώρα τι να κάνουμε, παίζει ρόλο και ο χαρακτήρα του εκάστοτε παίχτη. Από την άλλη, είδε τον Μπιέλλα, α πούμε, Ξινίλα, σκέτη, με το που τον έβγαλε ο Ανοιγκό, ορθώ τον έβγαλε, για μένα πιο 65. Πιο νωρί έπρεπε να βγει. Δεν ήταν στα καλά του και πάλι, ενώ προσπάθησε, κρατούσε πολύ μπάλα, άσε, τα ταλαιπώρησε πάλι. Άστο. Και είχε που και έναν Ευαγγέλου, έτσι, ω διαιτητή, ο οποίο δεν έκανε κάτι να σε σφάξει, δεν χρειάζεται. Εξάλλου. Αποστολή εξετελέστη φέτο. Ο Ολυμπιακό δεν πήρε πρωτάθλημα. Αυτό δεν θέλανε. αυτό θέλουν. Έχουν λησάξει. Κάθε χρόνο αυτό κοιτάνε. Μην το πάρει ο Ολυμπιακό. Νούμερο ένα στόχο του. Πάντα έτσι. Και κατά δεύτερον, ποιο θα το πάρει. Αν θα το πάρει ο ίδιο, ξέρω εγώ. Δεν του νοιάζει αυτό. Ε, ναι. Το κακό του γείτονα θέλουν πρώτα. Καταρχά. Αυτή είναι η νοτροπία, κατάλαβε που παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν. Μου έκανε και τη χωρίστρα στο μαλλί, αυτό του λείπε, σώπα. Εμεί τα κάναμε αυτά πε του εδώ και 15 χρόνια. Όταν εκείνο είχε μπερδέψει το τυρί μετάλλο, το σαπούνι. Έτσι που λε. Και την κέλα πήγε παραλίνο στην κάνει ο Τζολάκη προ το τέλο με μια έξοδο που έκανε. Εντελώ λαθασμένη, κακός υπολογισμός, με γροθιά. Αν έχανε την μπάλα και την έπαιρνε αντίπαλο, σου έκανε τον κόλψο και ενιαστία, έτσι. Οπότε το παιδί αυτό ναι μεν έχει δυνατότητε. Εντάξει, Πασχαλάκη δεν ήταν έτοιμο. Πε καλά έκανε και τον έβαλε. Καλά έκανε. Δεν πειράζει, ναι. Αλλά έχω ξαναπεί. Δώστε ευκαιρία να πάει να κάνει αγροτικό. Επί δύο και τρία χρόνια. Να δουλέψει. Να γίνει τσιμίκα. Αντίστοιχο έτσι. Κατάλαβε πώ το εννοώ. Να πω και ένα μπράβο εκεί στα παιδιά Τον κάτω των 15 εκεί του πάντου του τάσου. Που τον οποίο είχε βγάλει ο Αλέφαντο ω παίχτη δεξιμπάκ, έτσι να τα πούμε αυτά. Ταχύτατο ήταν για την εποχή του ο Τάσο. Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, είναι τρομερό άνθρωπο. Λοιπόν, ε, ναι, αφού με τον Αλέφαντο μαζί ήμασταν. Συχνά πυκνά. Πανελίνιο και τέτοια. Εντάξει, δεν πειράζει, δεύτερη θέση. Τι να κάνουμε, έχω ξαναπεί εγώ προσωπικά, τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα πιο ταλαντούχα τη Ελλάδα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα έχει εκεί μέσα στο απόδιο το ΠΑΟΚ, τα μαζεύει. Σιγά το δύσκολο. Εδώ στο Νότο δεν έχουμε, τι να κάνουμε. Κι το κινητό. Κατάλαβε τι γίνεται. Τα παιχνίδια αυτά, χλαμάρε. Κουκλοθέατρα. Α, όχι, αυτό είναι πιο παλιά. Ε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω και συλληπιτήρια εκεί για τον Χριστοβασίλη, για την οικογένειά του. Κρίμα, έτσι. Ένα νέο άνθρωπο τώρα, το να φεύγει από τη ζωή, όταν το μαθαίνει, είναι άσχημο. Του πα Γιάννη εκεί. Άρα, θερμά συλληπιτήρια από μένα προσωπικά. Τι να πει τώρα, γενικά, είδαμε στον αγώνα τον Μπάουκ να έχει παραπάνω ευκαιρίε από ότι ο Ολυμπιακό, ω γηπεδούχο, εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Ο Ολυμπιακό όμω ήταν πιο ουσιώδη. Έκανε τον κόλ που πρέπει, πήρε τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά ωραίο έτσι, στο μάτι για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, γι' αυτό το λέω, όχι τίποτα άλλο. Ε, ναι, δεν το λε και σούπα, πώ το λέμε, φάβα. Δεν ξέρω, σε κάποιο κόσμο αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσουν, εντάξει, ούτε σούπα ούτε φάβε. Λοιπόν, γούσταν αυτά. Είδαμε και ένα ροντινέι, ο οποίο έδωσε και αυτό ρέστα, ήταν αρκετά θετικό. Βοηθούσε και πίσω, είχε εντολή να μένει πίσω βεβαίω, γιατί οι του Πάοκ, οι ακραίοι μπακ ανεβαίνανε συνέχεια, και ο Σοάρε και ο Κεντζιόρα ιστορίε. Στηρίζανε εκεί το Ζήφκοβιτ και τον Μπίσεσβαρα, αντίστοιχα βεβαίω. Στα φτερά, εκεί ο Λουτσέσκου. Και με Κωνσταντέλια, ο οποίο Κωνσταντέλια ξέρει μπάλα για μένα μικρογραφία φορτούνη. Δηλαδή είσαι Έλληνα παίχτη, να σου βγαίνει τόσο ταλαντούχο, ξέρω εγώ, τόσο γλυκό, είναι σπάνιο, έτσι. Από μπάλα, έτσι. Από αυτή την άποψη το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα, ταχύτητα αυτά να τα δουλέψει και δύναμη, μυϊκή να έχει, πρόσεξε, να δουλέψει. Μικη μα, ε, βέβαια. Ο Φορτούνη δεν έχει, βλέπει. Πιο πολύ έχω εγώ παρά εκείνο. Εσύ και εγώ δηλαδή. Εκείνο πολίτη. Ε, δεν γίνεται. Και αυτό φαίνεται στι τελικέ προσπάθειέ του. Βλέπει, σουτάρει ώρε ώρε και είναι άψυχο το σουτάκι του. Κατάλαβε, είναι σουτάκι, όχι σουτάρα. Πρασκεί στα δίχτυα εκεί, ο παιχταρά, αφού ξέρει μπάλα και όντω ξέρει. Τον μπακαμπού πάντω είδα πολύ πεσμένο, δεν ξέρω. σω επειδή δεν του άρεσε η πρόταση του Ολυμπιακού, προφανώ και δεν του άρεσε. Ένα 250 για δύο χρόνια, έτσι, σύνολο δυόμιση, τίποτα. Τα έχω πει εγώ και λέγανε όχι, έχει βγάλει τόσα λεφτά από την Κίνα, 40 εκατομμύρια και τι έγινε. Θέλει να τα κάνει 41, 42, 43. Έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι με τα πολλά λεφτά. Δεν είναι σαν και εμά. Ανοίγει η όρεξή του, έχω έτσι έχω μάθει. Η πλειοψηφία του τουλάχιστον δεν ξέρω αν ισχύει για όλου όλου. Είπαμε, δεν γενικεύω, δεν μ' αρέσει. Μια φάση συγκράτησα που λε το 9 που ο Ροντινέ ανέβηκε μπροστά και αντί να πασάρει, πήγε να σουτάρει μόνο του, κόπηκε από αμυντικού. Εκεί φάνηκε ότι μεγάλωσε στη Βραζιλία. Πώ το λένε, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά εκεί πέρα. εκεί φάνηκε. Γι' αυτό λέω, ακόμη και για τον Ραμόν, να τον στείλετε δανεικό σε ευρωπαϊκή ομάδα στη Βόρεια Ευρώπη, όχι εδώ πέρα, να μάθει πράγματα, να σου βγει και αυτό τσιμίκα, να γυρίσει, να χαλά τον κόσμο. Έχει δυνατότητε, έχει ωραίο σώμα. Ταχύτατο είναι, Και ξέρει και μπάλα. Αρκεί να το τη Τα έχουμε πει αυτά, δεν μα ακούνε στο Ρέντι και στην πλατεία Αλεξάνδρα. Δεν πειράζει, είμαστε κακοί εμεί, ενώ αυτοί είναι φωστήρε. Όπω και ο Λαραμπή επίση που μπήκε πρόσφερε μπαλάρα και μπαλιέ, και με τη μία το να τάλω τρομερό. Για μένα δεν τον πειράζει. Μην ακούτε τώρα μερίδα οπαδών που λένε διάφορα, δεν βλέπουν μπάλα μα λένε τέτοια πράγματα και ξεχνάνε εύκολα. Ότι πα είναι φοβερό, μπορεί να προσφέρει στην τριάδα, το τονίζω, των επιθετικών και με το οικονομικό θα τα βρείτε. Δεν θα υπάρξει θέμα. Σεβαστείτε το μάγκα και τελείωσε τώρα αυτό. Έχεις προσφέρει τα πάντα. Στα δύσκολα. Το ξεχνάω αυτό εγώ. Τα ξεχνάω με τίποτα. Ευρώπε, αυτά, Παναγενικό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Τρία γκολ, τέσσερα, πέντε. Προκρίσει Ευρώπε. Έτσι πάει. Και ο Ντόι πίσω αρκετά σταθερό. Μ' άρεσε, εντάξει, έχω πει να μείνει και για του χρόνου για τον πάγκο. Γιατί όχι. Έτσι. Μην πουληθεί από τώρα. Άσε που μπορεί να ανέβει και η αξία του εφόσον μείνει και πάει καλά. Από τον πάγκο να έρχεται όμω. Θα φέρει βασικού εκεί. Κεντρικού οπισθοφύλακε. Ξένου. Ένα ξένο και ένα Έλληνα. Χατζηδιάκο για παράδειγμα ο Έλληνα να είναι. Ε, ναι, δεν υπάρχει άλλο. Ποιο να είναι ο. Άλλο. Ο Μαυροπάνο. Αυτό είναι τραυματιάκια. Και πιο βαρύ. Δεν μου κάνει. Αλλά εντάξει τώρα γενικά έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Θα λέμε και για παίχτε ξεχωριστά έναν έναν. Θέσει. Θα τα αναλύσουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα. Άστο. άλλο. Κόσκινο λέμε, θα τα περάσουμε. Εδώ στην εκπομπή δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Όπω κάνουμε και στην προσωπική μα ζωή. Λοιπόν, εκείνο ο Μπίσεσβαρ στον Μπάοκ, πολύ φλίαρο, πολύ. Πώ το λένε, Όλο μέλι, μέλι και από τη γανίτα τίποτα. Καλά το είπα, ωραία το λέω. Τον πιστεύει επί χρόνια ο Λουτσέσκου εκεί, κολλημένο κι αυτό, έχει και φυσικά, όπω όλοι οι προπονητέ, όλοι οι άνθρωποι, κολλήματα. Πώ το λένε, Εμονέ. Αλλά τώρα που λέω για προπονητέ, έτσι όπω είδα τον ανοιγώ, υπολογίζω κανατάλιρο. Ναι, έτσι όπω τον είδα, ξαναλέω. Στα κιλά. Πρέπει να πήρε, ναι, τουλάχιστον πέντε κιλά. Τι έγινε, το προπονητηλίκι τον έκανε να. Πώ το λένε, το ρίξει στη μασαμπούκα. Στο φαγοπότι; Εντάξει, είναι και το αλκοόλ που σίγουρα παχαίνει και αυτό. Άστα. Επιδρομέ στο ψυγείο το βράδυ. Τι να πει, κρίμα πραγματικά που δεν μπόρεσε να τα κάνει αυτά που έκανε τώρα, γενικά, να γίνουμε πιο συμπάγει. Βλέπει πιο σοβαρό ο Ολυμπιακό, πιο ομάδα. Και χωρί να αλλάξει κάτι, χωρί να φτιάξει φυσική του κατάσταση, α πούμε. Τίποτα. Δεν αλλάζει αυτό τώρα. Αυτά στην προετοιμασία την εκάστοτε του καλοκαιριού. Γι' αυτό και δεν θέλουμε εμεί οι φίλοι του Ολυμπιακού να μα κοροϊδεύουν οι δημοσιογράφοι. Κάθε χρόνο να λένε ότι πάει πρίμα, πάει καλά, δυνατέ προπονήσει, οι καλύτερε. Κάθε χρόνο είναι οι καλύτεροι. Και τελικά βλέπουμε να σέρνονται. Λοιπόν, αυτά δεν τα ανεχτούμε και ούτε θα τσιμπήσουμε, γιατί πλέον είμαστε και εδώ στην εκπομπή για να λέμε την αλήθεια, έτσι. Θα δούμε και στα φιλικά τι θα κάνουν, τι ψάρια θα πιάνουν. Θα τα κρίνουμε όλα όπω πρέπει. Όπω πάντα, για το καλό του Ολυμπιακού. Είμαστε λίγο σκληροί, δεν πειράζει στην κριτική μα. Έτσι είναι. Άλλο είναι σκληρό με το παιδί του που το αγαπάει, και άλλο, ξέρω εγώ, είναι επίοικη. Τι να κάνουμε. Ο καθένα έτσι, του βγαίνει αλλιώ. Για πάμε όμω και σε κανένα σχόλιο έτσι να ακουστεί. Ε, ναι, γιατί Πάντα μου αρέσει η δική σα συμμετοχή εδώ. Πάντα θέλω να είναι διαδραστική η φάση. Και φυσικά χωρί γραμμέ τηλεφωνικέ για να χρεώνεται ο κόσμο. Ποτέ τέτοια πράγματα. Και δυνατότητα να είχα δεν θα το έκανα. Το δηλώνω αυτό. Λοιπόν, Κωνσταντίνο, οικονό μου, λέει διπλό από τούμπα μέχρι πειραιά. Είχε προβλέψει ισοπαλία στο ημίχρονο. Διπλό τελικό. Ε, τελικά διπλό διπλό. Εντάξει. Και ακριβέ σκορ 0-1. Έπεσε μέσα εκεί, βεβαίω. Ελέω Σαμασέκου, ορίστε. Και ωραία σέντα του Ροντινέη με το αριστερό, ε, το κακό του πόδι. Μετά. Μάικη 72, Midtown Manhattan, New York City, USA. Άκουσε λέει για τον Κορδόν, ε, τον Αντώνιο Κορδόν, βεβαίω. Ο Ισπανό αυτό είναι εξαιρετικό τεχνικό διευθυντή, εξαιρετικό. Εγώ δεν ξέρω Ολυμπιακό που να παραπονιέται για αυτόν, ε, για τον να έρθει, ξέρω εγώ. Αλλή μόνο. Είναι τρομερό και εγώ το λέω. Έχει κάνει δουλειά τρομερή και χωρί μεγάλα budgets που λέμε, προπολογισμού μεγάλου, εντάξει. Μακάρι να συνεργαστούμε και είναι και ανοιχτό μυαλό. Δεν κοιτάει μόνο Ισπανού και μόνο αυτά. Κατάλαβε. Είναι εντάξει αυτό. Θα συνεργαστεί όπω λε και εσύ πολύ σωστά με τον Ζαρντίμ και με τον κάθε Ζαρντίμ. Είναι team player, είναι ωραίο. Μετά ο Αντώνη λέει θα ήθελε τον καγιάρδρο για προπονητή. Μετά ο Λικούργο ο Αλευρά, όσον αφορά τον Μπιέλ, λέει όσο και να πληρώσει τη Μαρίδα, δεν γίνεται μπαρμπούνι. Ε, εντάξει, έτσι πάει γενικά. Μετά ο Άγγελο Ντά λέει για να κρυθεί ο παίχτη, θα πρέπει να παίξει στη θέση του κιόλα. Εντάξει, και εγώ τον έχω δικαιολογήσει εδώ και καιρό από το κανάλι, επειδή δεν παίζει εξτρεμ αντί για δεκάρι που όντω είναι δεκάρι. Και πάλι όμω είναι κάκιστο, τι να κάνουμε. Και γενικά, σαν παίχτη και στο δεκάρι να παίξει, δεν κάνει αυτά που θέλω εγώ. Σαν άρε να βλέπω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ένα παίχτη τύπου μαντί καμαρά, τύπου πινέδα, όχι καθαρό ο δεκάρι δηλαδή. Καταλαβες τα κλασικά αυτά τη παλιά κοπή. Δεν μ' αρέσουν τώρα αυτοί, έχουν τελειώσει. Αυτοί είναι για να μπαίνουν ω αλλαγή. Γιατί η τελευταία στιγμή να σου κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Να σου ξεκολλήσουν εκεί την αυτή, τη δυστοκία, να ξεκλειδώσουν καμιά άμυνα, κατάλαβε. Όπω κάνει η Άικ με τον Μάνταλο. Έτσι ακριβώ θα μπορούσε κάτι στο Ολυμπιακό να κάνει και με το Βαλμποενά, το Φορτούνι, το Μπιέλ. Δεν είναι για βασική αυτή η παίχτε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα έχει ο άλλο δηλαδή πινέδα και εσύ το Μπιέλ και το φορτούνι. Ξεχασέ το, δεν παίρνει πρωτάθλημα έτσι. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Ενώ με παίχτη τύπου μαντί καμαρά θα το πάρει. Και α παίζω άλλο από τον πάγκο, αφού θε τόσο πολύ να έχει παίχτη τέτοιον παλιά σκοπή. Μετά, Κώστα Κεφαλίδη. Ό,τι και να γίνει, λέει, θα χρειαστεί από εδώ και πέρα σωστό προγραμματισμό εν ώψη τη καινούρια σεζόν. Να δούμε και τι θα γίνει στο κύπελο εκεί, το ΑΕΚΠΑΟΚ. Και γενικά βλέπουμε μετά Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο, θεωρεί ότι πρέπει να βάλει χρήμα εκεί ο Μαρινάκη, διότι μόνο έτσι φτιάχνει ομάδα, αλλά το θέμα είναι ποιο. Να τα ξοδέψει έξυπνα, όχι πάλι όπω το προηγούμενο καλοκαίρι, σαφώ. Δηλαδή να φέρει δύο κεντρικού επιστοφύλακε, δύο εξτρέμ, δύο εξάρια και γενικά συνολικά 8 παίχτε από το πάνω ράφι, λέει. Σε στήλο εν Μπαμχουάν. Γιατί λέει να δίνει τόσα χρήματα στην Άρνιχαμ Forest και στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ να μην δίνει. Ε, εντάξει, είναι πιο μεγάλο μαγαζί εκεί. Ε, αυτή η ομάδα του βγάλε εκατοντάδε εκατομμύρια. Σχεδόν 300. Ενώ εδώ τίποτα. Ψίχουλα. Γι' αυτό. Ω εταιρείε τι βλέπει. Ξεκάθαρα. Λογικό είναι. Εντάξει, μπορεί να αγαπάει τον Ολυμπιακό. Από ό,τι λέει και τα λοιπά. Δεν ξέρω κι εγώ. Εγώ μόνο για μένα ξέρω. Και το τι θα έκανα εγώ στη θέση του. Αλλά έτσι. Προφανώ ω επιχειρηματία. Πώ θα γίνει. Κοιτάει το τι θα συμφέρει. Έτσι υποθέτω. Εικάζω. Μετά ο Νίκο ο Μαρίνος, μου εύχεται καλή επιτυχία για το νέο κανάλι, ευχαριστώ. Και στέλνει χαιρετίσματα από Ζάκυνθο. Βεβαίω, αν και δεν έχω πάει ποτέ προ τα εκεί. Εντάξει, Ιόνιο δεν έχω έρθει. Κυκλάδε όμω, δεκάνησα ιστορίε, άστα, με το κουτάλι. Στι καλέ τι μέρε, όταν είχαμε. Με τον Ανδρέα Σοκάπα, φίλο του Πάοκ. Ήθελε λέει, να κερδίσει η ομάδα του, σαφώ, εννοείται. Καλά κάνει, ομάδα σου είναι. Αλλά δεν το έβλεπε, λέει, και έπεσε μέσα, όντω, έτσι. Και θέλει να είναι και εκείνο δίκαιο. Και εμεί είμαστε, βλέπει, όπω και εσύ δεν προκαλεί, έτσι και εγώ δεν προκαλώ. Άσε που και να θέλει κάποιο να μιλήσει έτσι, πώ το λένε, προκλητικά και να βρει κτλ. Θα πάει χαμένο έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι με έγκριστα σχόλια. Δεν θα φανεί τίποτα. Όλα περνάνε από το χεράκι μου, όλα. Από το δαχτυλάκι. Ενώ δεν ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα, ήθελα χήμα και τα άφηνα χήμα εδώ και μήνε, αλλά λόγω το ότι βρίζουν πολύ, είπαμε. Όταν έχει να κάνει με άγρια ζώα τη ζούγκλα, τι θα κάνουμε, και εμεί πρέπει να αντιδράσουμε κάπω. Του ψάχνω μετά, δεν του βρίσκω. Κατάλαβε, γιατί εγώ δεν είμαι από μακριά να λέω, από κοντά κάνω εγώ τι κάνω. Κατάλαβε, γενικά. Ακόμα και στο ερωτικό. Από μακριά δεν θέλω εγώ τέτοια κάμερε, ιστορίε που κάνουν τα μικρά. Τίποτα. Από κοντά, παιδάκι μου. Πατροπαράδοτα πράγματα. Παραδοσιακά. Λοιπόν, έτσι και η ομάδα μα να κάνει αυτό που πρέπει, έτσι, στην πράξη, από του χρόνου. Και το πιστεύω εφόσον κάνουμε σωστέ κινήσει. Θα τα λέμε από εδώ αυτά. Απάρβιο κιόλα θα έχουμε σχόλια φιλάθλων μετά τον αγώνα αυτόν του Πάο Ολυμπιακό 01. Και μετά θα μιλήσουμε για θέσει, για παίχτε. Χαμό. Έρχονται τα φιλικά. Θα είμαστε εδώ. Θα δηλώνουμε το παρόν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όσε και όσου ακούσατε. Τα λέμε τα απόγευμα τη Δευτέρα. 15 Μαΐου του 2023. Χαιρετώ. Ζήτω ο Ολυμπιακός.